Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, πριν μερικές ημέρες ο δημοσιογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος δημοσίευσε στην εφημερίδα Καθημερινή ένα ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Οι φυλές των εξαρχείων». Πρόκειται για ομάδες νέων ανθρώπων που δέχτηκαν μια ιδιόμορφη κοινωνικοποίηση. Για όσους αγνοούν τη σημασία της λέξης κοινωνικοποίηση, πρέπει να πω πως κοινωνικοποίηση είναι μια ολόκληρη διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος που γεννιέται ως ένα βιολογικό «ον» μαθαίνει λίγο-λίγο να μπαίνει στην κοινωνία και να γίνεται κοινωνικό μέλος, κοινωνικό «ον». Πράγμα που προϋποθέτει έναν κύκλο ανθρώπων και διαφόρων θεσμών που επιδρούν στον ψυχοσωματικό του κόσμο και τον διαμορφώνουν από απλό βιολογικό «ον» που είναι σε ένα κοινωνικό «ον», ένα μέλος δηλαδή της κοινωνίας. Ανάμεσα στις δυνάμεις που τον διαμορφώνουν είναι πρώτα-πρώτα οι ίδιοι οι γονείς και ο κύκλος στη συνέχεια της οικογένειας και στη συνέχεια οι δάσκαλοι. Και εδώ περιλαμβάνεται και ο νηπιαγωγός, οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου και της μέσης εκπαίδευσης, αν συνεχίσει να πηγαίνει, και στη συνέχεια όλοι οι κατοπινοί καθηγητές σχολών ή σχολείων που θα ακολουθήσει. Φυσικά, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζουν και οι συνομήλικοι, οι φίλοι, οι συνεργάτες, το κοινωνικό περιβάλλον όπως ζει κανείς, οι ιδέες που κυκλοφορούν, τα βιβλία και περιοδικά που θα διαβάσει τυχαίως, αν διαβάσει, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα διάφορα βιώματα που τυχόν θα αποκτήσει, θετικά ή αρνητικά, το πολιτιστικό αλλά και το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζήσει και άλλες εμπειρίες από τη ζωή. Αλλά και τα διάφορα πολιτιστικά ρεύματα της εποχής που ζει ένας άνθρωπος, όπως είναι οι τρόποι διασκέδασης και ρεύματα όπως η μόδα και οι απόψεις για κοινωνικά θέματα και τρόπους ζωής. Μεταξύ αυτών είναι και η θρησκευτική αγωγή που ενδεχομένως πάρει και διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχει. Στη συνέχεια θα αναφέρω αυτούσια κομμάτια από το άρθρο του κυρίου Θεοδωρόπουλου και μερικές δικές μου παρατηρήσεις και σχόλια και ίσως ορισμένες διευκρινήσεις. Γράφει λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στο άρθρο του με τίτλο «Οι φυλές των εξαρχείων». Διαβάζω τι γράφει. «Κάποτε άκουγαν Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτόν που τραγουδάει σαν να τσακώνεται. Ξεπερασμένος πια, μέρος του συστήματος, πόσες φορές να ακούσεις τη ζωή σου Παπακοσταντίνου, τον προσέλαβε εξάλλου και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος για τις διαδηλώσεις της. Η σύγχρονη μουσική σκηνή σε εισαγωγικά διαθέτει πλούσιο ρεπερτόριο οργής. Και όταν έχεις γεννηθεί οργισμένος, όταν μιλάς μια γλώσσα που λέξει θυμός, κάποτε σήμαινε ψυχή και κατάντησε συνώνυμο της οργής, δεν δικαιούσε να μην είσαι εν εξάλλου καταστάση από το πρωί ως το βράδυ. Μισούν τους μπάτσους και οποιονδήποτε ένστολο, ας είναι και τραυματιοφορέας. Λατρεύουν τη φωτιά όπως οι πρωτόγονοι λάτρευαν τον κεραυνό. Καίνε κάδους απορριμμάτων, λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες, οι οποίοι για αυτούς δεν διαφέρουν από τα απορρίμματα». Από το απόκομα αυτό που ακούσατε βγαίνει αβίαστα ότι πρόκειται περί ανθρώπων με χαρακτηριστικά που δεν τους ενδιαφέρει η εικόνα που δίνουν προς τα έξω, προς τους απλούς ανθρώπους της κοινωνίας. Αντίθετα μάλιστα,
μισούν κάθε τι που δηλώνει τάξη ευπρέπεια. Οι αστιφύλακες δεν τους είναι συμπαθείς, όπως είναι φυσικό. Είναι ενοχλητικοί και τους λένε μπάτσος. Είναι φυσικό ο τρόπος του σκέπτεστε που έχουμε να ρυθμίζει και όλες τις συμπεριφορές της ζωής του καθενός. Γράφει σχετικά ο κύριος Θεοδωρόπουλος για τους ίδιους. Καταναλώνουν μπύρες, οπιούχα και παράγωγα και μεγάλες ποσότητες νικοτίνης. Αν δεν ζεις μες στον ντουμάνι, δεν ξέρεις να ζεις. Πιστεύουν στα ανοιχτά σύνορα, στο δικαίωμα των μεταναστών να κατασκηνώνουν όπου θέλουν, στο δικαίωμα των μοτοσυκλετών να παρκάρουν όπου θέλουν και να μαρσάρουν, θα πρόσθετα εγώ, όσο θέλουν. Πιστεύουν επίσης πως ό,τι γίνεται στον κόσμο γίνεται για τα πετρέλαια, ότι η φύση φταίει για την ισλαμική τρομοκρατία και υποθέτω δεν πάνε να ψηφίσουν επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, διότι υπάρχουν απαγορευτικά στους δρόμους. Όποιος διαφωνεί είναι φασίστας, ρατσιστής, σεξιστής. Συνεργάζονται με τις μαφίες της επικρατείας τους, τους λαθρεμπόρους τσιγάρων, οπιούχων και τους νόμιμους καταστηματάρχες που τους προμηθεύουν τις μπύρες τους. Δικό μου σχόλιο. Χρησιμοποιούν τη λέξη δικαίωμα σαν όπλο της συμπεριφοράς τους. Μόνο που η λέξη καθήκον δεν υπάρχει στο λεξιλέγιό τους. Ούτε η λέξη ευθύνη. Βαριές είναι αυτές οι λέξεις. Επίσης, είναι ενδιαφέρον το πώς εξοικονομούν τα προς το ζήν. Έστω αν αυτό που τους κρατάει όρθιους. Όταν κάποιος συνεργάζεται, έστω και υποτυπωδώς με λαθρεμπόρους, θα έχει και κάποια οικονομική απολαβή, απλώς για να επιβιώνει, να υπάρχει. Σε παλαιότερη εκπομπή έγινε λόγος εδώ για τη σχετική σημασία της λέξης περίπου. Θα θυμούνται οι ακροατές. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος χρησιμοποιεί πολύ εύστοχα τον όρο στο κείμενο που διαβάζω. Είναι δικές του οι παρακάτω έννοιες. Η αντιμετώπιση της επικράτειας των εξαρχείων από την πολιτεία είναι η συνήθις πολιτική του περίπου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Έχει παγιωθεί εδώ και δεκαετίες τώρα. Τα εξάρχεια είναι μια περίπου συνοικία του περίπου κέντρου, της περίπου πρωτεύουσας, του περίπου κράτους. Γι' αυτό το θέμα μου δεν είναι τι θα γίνει με τα εξάρχεια, όπως ή άλλος, ούτε επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως, και αυτά τα συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση ερήμωσης του κέντρου. Μια πολύ βουή ερημιά, όπως η Σταδίου, είναι και η έρημος. Τα εξάρχεια τον Δεκέμβριο του 2008 κέρδισαν τον πόλεμο εναντίον της πόλης και η πόλη παραδόθηκε. Θα θυμάστε τότε που έκαψαν ό,τι έβρισκαν στον δρόμο, μεταξύ αυτών κάηκαν και 3 άνθρωποι. Συνεχίζω με δικό μου σχόλιο. Το περίπου καλό είναι περίπου κακό. Και όταν η πλάστιγγα κάποια στιγμή γέρνει από το περίπου καλό στο περίπου κακό και σταθεροποιηθεί εκεί, θα χαθεί λίγο-λίγο και το περίπου καλό. Όταν καθημερινά ροκανίζεται η ομαλή φυσιολογική κοινωνική ζωή, με τον καιρό η κατάρρευση των πάντων είναι στο πρόγραμμα. Τότε οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί αναλυτές θα αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Θα είναι αργά βέβαια. Σας υπενθυμίζω. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης άρχισε όταν γιγαντώθηκε η πόλη και παραμελήθηκε η επαρχία. Όταν αρέωσαν οι διγενείς φύλακες στα σύνορα
και βοήθησαν βέβαια οι δυτικοί σύμμαχοί μας με εισαγωγικά, με τις λεγόμενες σταυροφορίες.